Κυρία Μενολάκου, καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς και την Ομογένεια. Και εύχομαι καλό και δροσερό καλοκαίρι. Δεν φτάνει βέβαια μόνο η ευχή. Η ευχή. Θέλει και λαϊκή. Ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Για να μην έρθουν χειρότερα. Έτσι είναι. Τέλος πάντων, υπάρχει η διάσταση που μπορούμε να επηρεάσουμε και εκείνη που δεν μπορούμε να επηρεάσουμε. Θα δούμε την κατάσταση. Κυρία Μενολάκου, υπάρχει μεγάλη αναστάτωση στη κοινή γνώμη. Μπορεί να μην εκδηλώνεται με ριζοσπαστικό τρόπο, αλλά είναι υπαρκτή σε όλο το μέτωπο των ζητημάτων της πολιτικής ζωής. Οι ενέργειες του κυρίου Ερντογάν, οι προθέσεις του, οι στόχοι του, αλλά και το εσωτερικό μέτωπο, η κατάσταση της οικονομίας προβληματίζουν πολύ την καθημερινή τελικά ζωή των πολιτών. Πώς τα βλέπει όλα αυτά το Κομμουνιστικό Κόμμα? Έχετε δίκιο όπως το βάζετε, και ειδικά για τη σύνοδο κορφής δεν ήταν τυχαίο, του ΝΑΤΟ μιλάω, δεν ήταν τυχαίο ότι ο ριζοσπάστης της Κυριακής είχε τίτλο «Ατζέντα φωτιά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ». Είναι όλα τα ζητήματα θα συζητήσουν. Ναι, ζήτημα ζωής και θανάτου για τους λαούς, η εναντίωση στους νατοϊκούς σχεδιασμούς και τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Και τα αναφέρω αυτά γιατί το θέμα του πολέμου φαίνεται να ρίχνουν λάδι στη φωτιά. Κλιμακώνεται δηλαδή, και φάνηκε αυτό αν θέλετε και στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και στους G7, και αυτό αναμένεται και στη Σύνοδο Κορφής του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη. Αυτό όμως σημαίνει ότι ενισχύεται η επιθετικότητα στους λαούς, αλλά και οξύνονται και οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί. Όλο αυτό είναι σε βάρος των λαών, και για το θέμα της ειρήνης αλλά και των εξοπλισμών που θα πληρωθούν από τις πλάτες των λαών σε βάρος των αναγκών που έχουν για υγεία, παιδεία, πρόνοια. Και ταυτόχρονα την ίδια ώρα έχουμε όχι μόνο τη φωτιά του πολέμου αλλά και τη φωτιά της ακρίβειας και της φτώχειας για το λαό. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι σε μια σειρά χώρες έχουμε μεγάλες κινητοποιήσεις, όπως και στην Ελλάδα. Και οι συνταξιούχοι προημερών είχαν κινητοποιήσεις. Θα μου επιτρέψετε μετά να σας ρωτήσω κάτι για τους συνταξιούχους. Ναι. Και μια σειρά κλάδι, είτε στα ναυπηγεία είτε στη βιομηχανία, και βεβαίως απεργιακό κύμα σε όλη την Ευρώπη. Μιλάμε από Γερμανία, Βρετανία, Βέλγιο, Ολλανδία, μέχρι και στη ΣΥΠΑ. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει και άλλο περιεχόμενο τώρα. Αυτή η υπόθεση με τις αμβλώσεις μάλλον αμφισβητεί το πόσο σπουδαία δημοκρατία είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά... Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Ήταν μια αντιδραστική απόφαση που γυρίζει στο σκοταδισμό, γυρίζει στο μεσαίωνα. Ναι. Η απόφαση για τις αμβλώσεις και δείχνει αν θέλετε και τη σύψη της καπιταλιστικής κοινωνίας, γιατί αφαιρεί δικαιώματα των γυναικών που ήταν αδιαπραγμάτευτα, ήταν κατακτημένα. Ναι, θεωρούσαμε τώρα ότι δεν θα συζητηθούν ποτέ πια. Αμφισβητούνται από τη συντήρηση. Όχι, οι αγώνες μπορεί να το επηρεάσουν και να το πάρουν πίσω. Κύριε Μενολάκου, μιλήσατε προηγουμένως για τις κινητοποιήσεις και δραστηριοποιήσεις των συνταξιούχων. Ήθελα να ρωτήσω τη γνώμη σας για το εξής. Υπάρχει σε εκκρεμότητα από το Συμβούλιο της Επικρατείας εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, αν δεν απατώμε περισσότερο του ενός έτους, η έκδοση της απόφασης η οποία δικαιώνει προσφυγές μεγάλου αριθμού συνταξιούχων για την υποχρέωση του κράτους να επιστρέψει απολεσθέντα εισοδήματα εξαιτίας των όρων των δανειακών συμβάσεων, των μνημονίων δηλαδή της προηγουμένης περίοδου. Πώς το σχολιάζετε αυτό, γιατί τόσο πολύ καθυστερούμε? Οι συνταξιούχοι αλλά και οι εργαζόμενοι έχουν χάσει, γιατί τους έχουν κλέψει 13ο, 14ο μισθό, έχουν κοπεί επιδόματα, έχουν μειωθεί μισθοί. Το λέω αυτό γιατί την ίδια στιγμή είναι ο πληθωρισμός, είναι η ακρίβεια στην ενέργεια. Δεν μπορεί το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού να ζήσει.
Και είναι αμφίβολο αν και διακοπές θα κάνει. Μπορεί εμείς να ευχόμαστε, αλλά είναι δύσκολα, είναι πολύ δύσκολα. Άρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι νόμοι των μνημονίων ζουν και βασιλεύουν, είτε κυβέρνηση είναι η Νέα Δημοκρατία είτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Συνεπώς αυτός που θα ακυρώσει δεν είναι μόνο τα δικαστήρια, αλλά και οι ίδιοι αγώνες των εργαζομένων. Και μάλιστα έχουμε παραδείγματα για μεγάλους αγώνες που φέραν αποτέλεσμα. Ας πούμε εμείς στον Πειραιά με τις απεργιακές κινητοποίησεις και την αλληλεγγύη των εργαζομένων στην Κόσκο, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο μονοπόλιο, το κινέζικο Κόσκο, κατάφεραν να υπογράψουν συλλογική σύμβαση, να ενταχθούν στα βαριά και ανθυγινά, που σημαίνει υψηλότερο μεροκάματο και πιο νωρίς στη σύνταξη, να πάρουν μέτρα προστασίας της υγείας, που αυτά δεν θα τα είχαν αν δεν κάνανε τους αγώνες τους και αν δεν είχαν την αλληλεγγύη και τη στήριξη και συνδικάτων στη χώρα, αλλά και παγκοσμίως, θα σας έλεγα. Όπως δεν είναι τυχαίο ότι και τώρα υπάρχουν κινητοποίησεις λιμενεργατών σε μια σειρά άλλες χώρες. Και βεβαίως η αλληλεγγύη εκφράζεται και από τους Έλληνες συναδέλφους τους, αλλά και από άλλους εργασιακούς χώρους. Βλέπετε λοιπόν ότι τα πάντα κόπης και αγώνων κατακτώνται. Το είπαν. Τίποτε δεν χαρίζεται, κύριε Ψαλιδόπουλε. Από αρχαιοτά των χρόνων είναι γνωστό. Δεν ξέρω πόσο το έχουμε κατανοήσει. Όταν το κάνουμε πράξη όμως έχουμε αποτελέσματα. Και αυτό, αν θέλετε, προσπαθεί να δείξει και το ΚΚΕ, το οποίο συμπαραστέκεται και είναι στην πρώτη γραμμή των αγώνων, γιατί είχαμε κατακτήσεις για αυτό το διάστημα, μιλάω, και σε άλλους εργασιακούς χώρους, και στους οικοδόμους και στην Ιφούντο, όπου ο αγώνας συνεχίζεται, αλλά και σε άλλους εργασιακούς χώρους. Αυτά δεν λέγονται στις τηλεοράσεις, δεν λέγονται στις ειδήσεις των επίσημων μεγάλων καναλιών, γιατί στενοχωρούν την άρχουσα τάξη και την αντιλαϊκή πολιτική των κομμάτων εξουσίας. Κυρία Μανολάκου, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ορισμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της υψηλής τιμής της ενέργειας. Μεταξύ άλλων εξήγηλε και την κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Παρά τα αυτά υπάρχουν αιτιάσεις γύρω από αυτά τα μέτρα. Ποια είναι η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος? Κοιτάξτε να σας πω, υπάρχει σε εξέλιξη που θα συζητηθεί την Τετάρτη ένα νομοσχέδιο για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή να παίρνουν πιο γρήγορα άδειες εγκατάστασης, ναι, να μην τηρούν περιβαλλοντικά πρωτόκολλα κλπ. Δηλαδή τα πάντα στους ενεργειακούς ομίλους για να τα οικονομήσουν και να παράγουν ακριβό ρεύμα για το λαϊκό κόσμο. Έχουν λοιπόν και μία, καταθέσανε και μία τροπολογία. Δεν καταργείται η ρήτρα αναπροσαρμογής, κύριε Ψαλιδόπουλε, απλώς την παγώνει για την προεκλογική περίοδο. Δηλαδή από την 1η Αυγούστου του 2022 μέχρι τον Ιούλιο του 2023. Άρα είναι μία. Ναι, ακριβώς. Στο χρόνο διεξαγωγής των εκλογών. Προώρων ή μη. Ναι, ναι. Ναι, ανεξάρτητα πότε θα γίνει. Και μάλιστα, εάν τη διαβάσετε, συμπληρώνεται με το εξής. Ότι ο Υπουργός με υπουργική απόφαση μπορεί να την ξεπαγώσει αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής και νωρίτερα. Άρα λοιπόν. Βέβαια, υπουργός είναι. Δεν μπορεί να λάβει μια απόφαση. Τώρα αμφισβητείτε κι εσείς. Όχι, εγώ σας λέω τα επίσημα να διαβάσετε. Όχι, ναι, αντιλαμβάνομαι. Τα επίσημα να τα διαβάσετε και με βάση αυτά μιλάμε. Όχι με άλλα. Ναι, φυσικά. Εντάξει, δεν τα κατεβάζουμε από το μυαλό μας. Αυτό τι σημαίνει? Ότι όποτε και να γίνουν εκλογές, να προσέξουν να μην την πατήσουν και μετά λένε μας κοροϊδέψανε.
και να ενισχύσουν αποφασιστικά το ΚΚΕ που και αγωνίζεται και με ειλικρίνεια τους ενημερώνει αλλά και τους δείχνει το μέτρο του, το δρόμο του αγώνα. Εντάξει, εκεί αυτό δεν μπορώ να το σχολιάσω, αλλά το... ναι, η κατάσταση είναι όπως το περιγράφεται από την άποψη της νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ποια είναι η γνώμη του Κομμουνιστικού Κόμματος, τι κατά τη γνώμη του πρέπει να συμβεί τώρα για να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα με τις τιμές της ενέργειας? Έχουμε δώσει ολοκληρωμένη πρόταση, αλλά έχουμε καταθέσει και μέσα στη Βουλή επανειλημμένα τροπολογία για να υπάρξει κάποια ανακούφιση στο λαϊκό κόσμο. Δηλαδή, λέω έτσι στο πολύ γρήγορο, ναι, ναι. Να καταργηθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ενέργειας. Δηλαδή οι φόροι, ξέρετε, αυτή την περίοδο που αυξάνει τη τιμή, τα έσοδα στους φόρους είναι ακόμα υψηλότερα. Και μάλιστα δηλωθήκανε τον περασμένο μήνα τα έσοδα στον προϋπολογισμό από τους φόρους ήταν υψηλότερα. Άρα η κατάργηση του ειδικού φόρου θα είναι μία ανακούφιση. Καθώς και ο ΦΠΑ σε βασικά είδη και στην ενέργεια αλλά και σε βασικά είδη διατροφής, αλλά η μόνιμη και οριστική λύση είναι η αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας που έχουμε σε αυθονία, δεν τις χρησιμοποιούμε γιατί δεν συμφέρουν στους ενεργειακούς ομίλους και την κερδοφορία τους, και θα μπορούσαν όμως η χρήση αυτών των εγχώριων πηγών, όπως είναι τα υδροηλεκτρικά, τα οποία είναι ανανεώσιμα συνεχώς, αλλά συνεισφέρουν και στην άρδευση και στην εξοικονόμηση νερού, είναι ο λιγνίτης, που υπάρχουν πάρα πολλά πεδία και αποθέματα και σύγχρονοι τρόποι τεχνικής για να μην ρυπαίνουν, όπως ρυπαίνει το υγροποιημένο αμερικάνικο πανάκριβο φυσικό αέριο. Ναι, φυσικό αέριο. Το ξέρετε ότι είναι πολύ πιο ρυπογόνο και από το λιγνίτη και πολύ πιο ακριβό. Η κατάργηση του χρηματιστηρίου και βέβαια και η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με κεντρικό σχεδιασμό, έτσι που να μην καταστρέφονται περιοχές Natura, οι δάση, οι δασικές εκτάσεις, και ο συνδυασμός αυτών των μειγμάτων μαζί με τη γεωθερμία θα μπορούσαν να αποτελέσουν ένα μείγμα για φτηνή ενέργεια στη χώρα μας, αξιοποιώντας εγχώριες πηγές. Όμως ο σχεδιασμός και από τη σημερινή κυβέρνηση και από την προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, που κρίνανε το μεταβατικό στάδιο κλείνοντας λιγνητικές μονάδες, που τώρα ανοίγει η Γερμανία. Ναι, αυτό το ανακοίνωσε ο ίδιος και ο κύριος Σόλτς και ο υπουργός του. Βεβαίως, και όχι μόνο αυτό, εμάς δεν μας επιτρέπουν στη χρήση, αλλά μας επιτρέπουν να τους πουλήσουμε τα λιγνητικά πεδία που έχουμε σε αυθονία. Άρα λύση υπάρχει για φτηνή ενέργεια και για τα λαϊκά νοικοκυριά και για την παραγωγική διαδικασία. Όμως θέλει σύγκρουση με αυτή την αντιλαϊκή πολιτική και τα κόμματα που την εξυπηρετούν. Και δυστυχώς, στην απολιγνητοποίηση είναι σύμφωνοι και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Άρα δηλαδή υποστηρίζουν τους ενεργειακούς ομίλους, τον ΑΠΕ, σε βάρος των λαϊκών συμφερόντων. Μια τελευταία ερώτηση, κυρία Μανολάκου, έχουμε μόλις 2 λεπτά. Βλέπετε, είναι εντελώς σαφές ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις προετοιμάζονται για εκλογές. Όλες οι ενδείξεις προς αυτή την εκτίμηση στρέφονται. Είναι βέβαιο ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα δεν ανησυχεί τόσο γι' αυτό. Αλλά πότε περίπου εκτιμάτε ότι πρέπει να αναμένουμε μια πρόωρη προσφυγή στην... Θα σας πω, για μας δεν έχει σημασία το πότε, αλλά το τι θα κάνει ο λαός. Δηλαδή, σωστά, μπορεί να μιλάνε, όλους αυτό ενδιαφέρει. Τώρα για το Σεπτέμβρη,
για πρόωρες εκλογές, αλλά μπορεί να γίνουν και αργότερα. Σημασία έχει το τι θα κάνει ο ελληνικός λαός. Και ο ελληνικός λαός πρέπει να ψηφίσει υπέρ των συμφερόντων του, δηλαδή να ενισχύσει αποφασιστικά το κόμμα αυτό που υπερασπίζεται το δικαίωμά του να έχει δουλειά, να έχει μεροκάματο, εναντιώνεται στις απολύσεις, διεκδικεί πόρους για το λαό και τις ανάγκες του, και αυτό είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Άρα συμφέρει στο λαό να υπάρχει ένα ισχυρό, δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Ταυτόχρονα όμως δίνει και μία προοπτική για άλλη εξουσία, εξουσία πραγματικά του ίδιου του λαού, που ο σχεδιασμός και της οικονομίας θα είναι τέτοιος, όχι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, αλλά για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών του λαού. Κυρία Μανολάκου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε. Έχουμε και άλλα ζητήματα αφήσει. Μισό λεπτό έχουμε μόνο σας. Ναι, ότι υπάρχει κινητοποίηση στις 30 του Ιούνιου ενάντια στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, ναι, στις 7.30 ώρα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Καλή επιτροπή αγώνα ενάντια στις βάσεις και τα συνδικάτα. Να είστε πρέπει καλά. Να είμαστε εδώ, γιατί και η ελληνική κυβέρνηση έχει βαριέσει. Να κάνουμε δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ, κυρία Μανολάκου. Καλημέρα σας. Καλημέρα και σε εσάς.